Και όμως αυτές τις εικόνες παρουσιάζει ο περιβάλλον χώρος του αρχαιολογικού χώρου της Κνώσου, ο δεύτερος επισκεψιμότητα μετά την Ακρόπολη, μια ανάσα πριν την έναρξη της τουριστικής σεζόν, και ενώ Δήμος Ηρακλείου, Περιφέρεια Κρήτης και Αρχαιολογία ενώνουν τις δυνάμεις τους μαζί με το Υπουργείο Πολιτισμού με στόχο την ένταξη της Κνώσου και των μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Λακκούβες που ήδη μετρούν έναν και πλέον χρόνο. Το απαράδεκτο σκηνικό συμπληρώνουν τα ανύπαρκτα πεζοδρόμια αλλά και οι παγίδες ατυχήματος στο στενό πεζοδρόμιο, το οποίο διασχίζουν τουρίστες και πολίτες μια ανάσα από τη στάση λεωφορείου. Όταν έρχονται τα γκρουπ και είναι όλος ο κόσμος εδώ, εκεί είναι πολύ επικίνδυνο. Και όμως είναι το πιο εγκαταλελειμμένο από όλα. Με τι προδιαγραφές θα μπει στην UNESCO. Η περιφέρεια τα ρίχνει στην αρχαιολογία, η αρχαιολογία τα ρίχνει στο Δήμο, ο Δήμος στην περιφέρεια, γύρω-γύρω όλοι. Να το πω λίγο, μα χάος που επικρατεί εδώ και 20 χρόνια. Στο χώρο. Είναι παραπάνω από χρόνο, τι μήνες. Και όλα αυτά σε έναν δρόμο όπου η επικινδυνότητα ατυχήματος χτυπά κόκκινο, με τους κατασηματάρχες να διαθέτουν οργανωμένο φαρμακείο για τους τουρίστες που πέφτουν θύματα των κάθε είδους κακοτεχνιών. Σχεδόν κάθε μέρα πέφταν οι άνθρωποι εκεί, εκεί στα δέντρα. Στον ευκάλυπτο. Οπότε αυτά πρέπει να διορθωθούν. Αν θέλουμε όντως να μπούμε στην UNESCO. Εγώ εδώ είμαι και το φαρμακείο, είμαστε δηλαδή, και, ναι, πέφτουνε, ναι. Καταρχήν αν μπεις μέσα να δεις το φαρμακείο είναι τόσο οργανωμένο γιατί ξέρω ακριβώς τι γίνεται εδώ. Καταρχήν έπρεπε μέσα στην Κνωσό να υπάρχει, αν όχι ένας γιατρός, μια νοσηλεύτρια. 2 εβδομάδες από την επίσκεψη της Λίνας Μενδώνη στο ανάκτορο της Κνώσου, η οποία τόνισε την ανάγκη ριζικής αναμόρφωσης και εξοραϊσμού του περιβάλλοντα χώρου με στόχο την αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη στη Κνώσο, καταστηματάρχες δεν έχουν ενημερωθεί επισήμως για τις αλλαγές που θα πρέπει να υπάρξουν στις όψεις των καταστημάτων τους. Δεν έχει υποθεί τίποτα συγκεκριμένο. Ξέρουμε για ένα εξοραϊσμό περιβάλλοντα χώρου. Και είμαστε εδώ να συνεργαστούμε μαζί τους, να κάνουμε το χώρο ωραίο, να κάνουμε το χώρο πιο ωραίο, αλλά. Πάντα με γνώμονα να μην έχουμε κι εμείς ζημία, να μην ζημιωθούμε κι εμείς. Εμείς παραχωρούμε ένα μέτρο όπως και όλα τα μαγαζιά εδώ, να μεγαλώσει ο δρόμος για να μπορεί πάλι να γίνει διπλής κατεύθυνσης όπως είναι. Και κάτι πρέπει να γίνει γιατί εδώ πραγματικά ο δρόμος σκοτώνει ανθρώπους. Είναι πολύ επικίνδυνα. Είναι φοβερά επικίνδυνα. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Με τις όψεις των καταστημάτων είναι εύκολο να αλλάξουν? Όχι τόσο εύκολο. Δεν είναι. Έχουν επενδύσει, έχουν γίνει κατασκευές, δεν είναι εύκολο να ξυλώνουν πάνω στην αρχαιολογικό χώρο και να φτιάχνουν. Και τι χρήματα και κόστη και όλα αυτά, γιατί αυτά είναι και θέλουν και χρόνο, δεν είναι απλά τα πράγματα. Όπως σημειώνουν, οι όποιες αλλαγές στις όψεις των καταστημάτων τους δεν πρέπει να τρέξουν εν μέσω της τουριστικής σεζόν, ενώ παράλληλα τονίζουν την ανάγκη να υπάρξει οικονομική στήριξη από τους αρμόδιους στο πλαίσιο της ενιαίας αισθητικής των καταστημάτων τους. Την ίδια ώρα η Δημοτική Αρχή διαμηνεί ότι οι όποιες αλλαγές θα γίνουν με σεβασμό τόσο στο μνημείο όσο και στην επιχειρηματικότητα. Καλά είναι να γίνονται τα έργα, αλλά το σωστό χρόνο. Δεν μπορείς αρχές Μαρτίου, αρχές Απριλίου, περιμένουν όλοι να δουλέψουν, να πεις ότι εγώ το κλείνω, δεν με ενδιαφέρει, κάνω έργα. Μπορούν να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο. Εν όψει της κρίσιμης συνάντησης στο Υπουργείο Πολιτισμού στις αρχές Απριλίου, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς βρίσκονται στη φάση κατάρτισης προτάσεων που έχουν σχέση με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αλλά και τον ευπρεπισμό των καταστημάτων. Και να υπάρχει μειωμένη ταχύτητα των αυτοκινήτων εδώ, προς το παρόν. Να μπουν κάποια σαμαράκια, να γίνει κάτι, να σπάει η ταχύτητα των αυτοκινήτων. Όπως υποστηρίζουν, θα πρέπει άμεσα να υλοποιηθούν προσωρινές λύσεις, όπως διαγραμμίσεις, κολονάκια, έργα αναβάθμισης, όπως πεζοδρόμια και άλλες παρεμβάσεις, μετακίνηση της στάσης του λεωφορείου και όχι μόνο.